Πρώτος ξαναδείς. Αυτό δεν γίνεται. Το κάνει συνέχεια αυτό. Διαμαρτύρομαι, κυρία παραγωγή. Ας πω μια κινέζικη παροιμία. Ήταν ένα παιδάκι που πήγαινε στο σχολείο του με ένα χειμωνιάτικο πρωινό και ξαφνικά βλέπει δίπλα από ένα δέντρο πεσμένο από τη φωλιά του ένα μικρό πουλάκι να τσιτσιρίζει για την ζωή του. Πώς τσιτσιρίζει το πουλί πάνω? Α, τη βυζεί. Τη τη βύζει, ναι. Τη τη βύζει. Να τη βύζει. Δεν προλαβαίνει να το πάει σπίτι να το περιθάλψει, αλλά δεν προλαβαίνει κιόλας, δεν μπορεί να το πάρει και μαζί του στο σχολείο. Οπότε το σηκώνει στα χέρια του, δεν ξέρει τι να το κάνει και δίπλα ακριβώς έχει ένα τεράστιο αποπάτημα μιας αγελάδας. Κουράδα. Η οποία... Κόπρανα, κόπρανα. Η... Κόπρανα. Και να μην κομπούν στο μοντάζ το κάνω. Σωστά. Μια... Μια στίβα από κόπρανα αγελάδας, η οποία μόλις έχει συμβεί, άρα είναι πάρα πολύ ζεστή. Και παίρνει το πουλάκι και το βάζει εκεί μέσα. Το πουλάκι αρχινάει ζεσταίνεται, αναζωογονείται και νιώθει καλύτερα. Και συνεχίζει να τιτιβίζει, επειδή τώρα πιο χαρούμενα τιτιβίζει ακόμα πιο δυνατά. Ακούγεται το τιτίβισμα μια αλεπού. Περνάει, το βγάζει μέσα από τα κόπρανα, το πηγαίνει στη φωλιά της αλεπούς και το ταΐζει στα αλεπουδάκια. Πράγμα το οποίο έχει αυτό... ηθικό δίδαγμα. Ότι... Αυτό ήταν. Ναι, όταν είσαι ο τύπος που σε βάζει μέσα στα σκατά... Ενώ είμαι στα κόπρανα... Δεν θέλει πάντα το κακό σου. Ο τύπος που σε βγάζει από τα σκατά δεν θέλει πάντα το καλό σου. Και άμα είσαι κάπου ωραία και ζεστά, βγάλε το